η Μόσχα δείχνει να αγνοεί το δεύτερο στάδιο κυρώσεων τη Δύση. Ο Ρώσο πρόεδρο απαντά με διάταγμα για την αναγνώριση τη ανεξαρτησία τη Κρυμαία. Η ένταση στη διπλωματική σκακέρα κλιμακώνεται. Οι αξιωματούχοι πάντω που βρίσκονται στη λίστα των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να ενοχλούνται ιδιαίτερα. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου έχουμε λογαριασμού ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό οι κυρώσει αυτέ μου φαίνονται παράξενε. Νομίζω όμω ότι θα το ξεπεράσουμε, δηλώνει ειρωνικά η, η Γελένα Μιζούλινα, μέλο του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Η ιστορία είναι εκείνη που θα βάλει τα πράγματα στη θέση του και έχω πιστεί ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά. Ο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, Σεργίη Ριαπκόφ, έκανε λόγο για παθολογική απροθυμία των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολή κυρώσεων που θα αφορούν ακόμα και τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, άφησε ο εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. In... Εμεί δεν θα εξαιρέσουμε πρόσωπα ή ενέργειε. Θα ήθελα μόνο να πω ότι θα επιβληθούν κυρώσει στη Ρωσία. Επιπρόσθετε κυρώσει, εάν η Μόσχα δεν αλλάξει κατεύθυνση σε ό,τι αφορά του χειρισμού τη στο ζήτημα τη Ουκρανία, δήλωσε ο Τζέι Κάρνι. Οι Ευρωπαίοι εταίροι πάντως προειδοποιούν τη Μόσχα με τρίτο επίπεδο αυστηρότερων κυρώσεων, σε περίπτωση που δεν αλλάξει στάση.